Κύριε Νίκο, τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ ωραία. Χαιρόμαστε που έχουμε ένα τέτοιο όμορφο κορίτσι στην παρέα μας. Α, ευχαριστώ. Δεν πάτε πόλτα με άμαξα? Είναι η πρώτη φορά. Πάμε μια πολύ ωραία βορτούλα στο παλιό λιμάνι. Να δούμε την παλιά την πόλη και τα παλιά αρχοντικά. Ξέρετε τι θέλω να ρωτήσω? Ας πούμε εγώ που θεωρούσα μέχρι που σε συνάντησα και μου είπατε κάποια πράγματα. Μάλιστα. Ότι τα άλογα που είναι με τις άμαξες και τα λοιπά ταλαιπωρούνται, γιατί μπορεί ο κάθε αμαξάς να έχει μόνο ένα άλογο. Εσείς όμως μου είπατε άλλα. Όχι, όχι. Το κάθε αμαξάκι σπέτσε και από 3-4 άλογα για να τα αλλάζουμε, ναι, για να μην τα κουράζουμε. Γιατί υπάρχει ζέστη και υπάρχει και ταλαιπωρία, τέλος πάντων, με την κυκλοφορία. Και τώρα και το καλοκαίρι... τα αλλάζουμε μέρα παραμέρα το καθένα και οι βάρδιες που δουλεύουν είναι γύρω 50 με 60 βάρδιες όλη τη σεζόν. Α, το κάθε άλογο. Και τα προσέχουμε σαν τα μάτια μας, γιατί αυτά είναι τα εργαλεία που μας δίνουν το ψωμί. Είναι δύσκολη δουλειά? Ναι. Είναι δύσκολη, είναι ε? Δύσκολη. Ποια είναι δύσκολη τα σημεία? Δύσκολη γιατί είναι... έχει ζέστη, έχει ξενύχτη και είναι και μια δουλειά η οποία πρέπει να είσαι όλη μέρα εδώ επάνω στη ζέστη. Κατάλαβα. Και έχετε και τη φροντίδα των ζώων μετά όταν γυρίζετε? Εννοείται. Τα άλογα έχουν μεγάλη φροντίδα. Θέλουν τα φάρμακά τους, θέλουν τα μπάνια τους, θέλουν το σωστό πετάλωμά τους, θέλουν πολλά, τις βιταμίνες τους. Εσείς πόσα έχετε? Εγώ έχω 4 άλογα. Ποιο είναι το αγαπημένο σας, πείτε μου. Θα ξεχωρίσετε κάποιο. Το αγαπημένο μου είναι κάποιο καφέ άλογο, το οποίο το λέω Γατουλίτσο, και είναι πάρα πολύ ήσυχο, γιατί βάζω και τα παιδιά μου και τα κάνω βόλτες, πασία το χειμώνα. Αγοράκι, κοριτσάκι? Αγοράκι, αγοράκι. Α, μάλιστα. Εδώ με ποιον πηγαίνουμε βόλτα? Με την Ερατό. Α, κοριτσάκι, με την Ερατό. Κοριτσάκι. Πολύ ωραία. Και τι ηλικία είναι τα άλογα? Γύρω τα 8-9 χρονών, 10. Είναι μια μεσαία ηλικία το οποίο μπορεί να αποδώσει. Από ποια ηλικία θέλησατε να κάνετε αυτό το επάγγελμα? Εγώ γεννήθηκα από τον πατέρα μου που ήταν αμαξάς. Και αυτή τη δουλειά την κάνω από 14 χρονών το 1977, 42 χρόνια φέτος. Σας είχε μαζί του δηλαδή? Πάντα. Τι είναι κάτι που σας έχει μείνει από κάποιον ξένο που σας έχει πει για το άλλο? Έχει τύχει ποτέ να σας πει κάτι, κάτι που να θυμάστε? Οι ξένοι καταρχήν αγαπάνε πάρα πολύ τα ζώα. Ναι. Και είναι πολλοί ξένοι οι οποίοι δεν θέλουν να ανεβαίνουν, γιατί νομίζουν ότι... Αυτό που σας είπα εγώ. Ναι, ότι θα τα ταλαιπωρήσουν. Αλλά δεν ξέρουν όμως ότι εμείς τα άλογα κάθε 4-5 ώρες τα αλλάζουμε. Δηλαδή να σας δώσω να καταλάβεις, αυτό το άλογο τώρα θα δουλέψει μία βάρδια απόψε 4-5 ώρες, είναι σήμερα Τρίτη και θα ξαναδουλέψει πάλι την Πέμπτη το απόγευμα. Οπότε έχουν... Βλέπουν δύο άλογα την ημέρα. Δύο την μια μέρα, δύο την άλλη. Και τα προσέχουμε έτσι, γιατί έχουν και τα μπάνια τους. Έχουν την φροντίδα τους. Η εκπαίδευσή τους είναι δύσκολη? Ναι, στα νεανικά τους χρόνια είναι δύσκολη πολύ. Και είναι σαν ένα μικρό παιδί που πάει σχολείο και πρέπει να μάθει γράμματα. Ή σαν ένα σκυλί, κυνηγόσκυλο, ας πούμε. Ναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε εδώ τη βόλτα μας. Να δούμε το ρόμο μας παλιό λιμάνι. Ναι, και όχι μόνο το λιμάνι. Να δούμε και την Ερατό. Είναι η καλύτερη ώρα. Συμφωνείτε? Την καλύτερη, ναι, ώρα. Και καιρό, καιρό. Πολύ ωραίο καιρό. Μου είπατε τώρα ότι έχετε και ομπρελίτσες θα έχετε, ε? Ναι, θα έχουμε ομπρελίτσες από την Παρασκευή, θα έχουμε και ομπρελίτσες. Υπέροχα. Εμείς θα συνεχίσουμε την βόλτα μας.